Καταρχάς να συζητήσουμε για τη μελέτη την ίδια. Είναι πρωτοφανές να συζητάμε για θνησιμότητα που αγγίζει το 98% σε διασωληνωμένους εκτός εντατικής μονάδας. Νομίζω ότι τέτοια νούμερα δεν έχουν καταγραφεί ποτέ. Ψάχνοντας λίγο στη βιβλιογραφία, βρήκα στο πρώτο κύμα μια κινέζικη μελέτη που είχε 97% θνητότητα, αλλά μιλούσαμε για 100-150 άτομα. Εδώ μιλάμε για 1.109 ασθενείς, από τους οποίους επιβίωσαν 25 και κατέληξαν 1.084. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ποσοστά μιλάμε. Βέβαια, και εντός των εντατικών μονάδων, μια θνητότητα της τάξης 73% δεν είναι προφανώς για να αισθανόμαστε και περήφανοι. Mm-hmm. Ακούω βέβαια και διάφορους οι οποίοι αρνούνται τα στοιχεία αυτά ή τα χαρακτηρίζουν μία ακριβή, ότι λείπουν κάποιοι παράγοντες κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή αυτή η αξιολόγηση και αυτή η κριτική, διότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάτι το ιδιαίτερο έχουν οι ασθενείς στην επαρχία, για παράδειγμα, όπου η θνητότητα ήταν πολύ υψηλότερη, που δεν το έχουν οι ασθενείς στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια στοιχεία, δηλαδή ηλικία ή συνοσηρότητες, που ήταν πολύ υψηλότερες και χειρότερες στην επαρχία από ό,τι στην Ελλάδα, από ό,τι στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη, για να δικαιολογήσουν αυτές τις μεγάλες διαφορές. Σε κάθε περίπτωση, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι τεράστια εθνισμότητα. Και κάπου άκουσα, αν δεν κάνω λάθος, και την κυρία Κοτανίδου να μην δέχεται τα στοιχεία. Ναι. Εγώ όμως βρήκα τον Οκτώβριο του 2021 μια δημοσίευση της κυρίας Κοτανίδου, η οποία σύγκρινε στο νοσοκομείο της τη θνησιμότητα στους διασωληνωμένους ασθενείς μεταξύ του πρώτου κύματος της άνοιξης του 2020 και του δεύτερου κύματος, που ήταν το φθινόπωρο του 2020. Και κύριε Σαχίνη, 60% θνησιμότητα εμφανίζει στην μονάδα εντατικής θεραπείας μεταξύ των διασωληνωμένων του Ευαγγελισμού στο δεύτερο κύμα, έναντι 39% στο πρώτο. Μάλιστα, πολύ χειρότερα δηλαδή, ενώ στο δεύτερο κύμα υποτίθεται είχαμε και περισσότερα εργαλεία. Για παράδειγμα, είχε λάβει έγκριση η κορτιζόνη, υπήρχε η ρεμδεσιβήρ, η οποία δεν έκανε και τίποτα, αλλά τη χορηγούσαν συνεχώς. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχουν και τεράστιες διαφορές. Η θνητότητα γενικώς είναι τεράστια. Πάντως, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι η μελέτη για τον COVID δεν μας λέει τίποτα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί δεν μας λέει τίποτα? Διότι στην Ελλάδα δεν καταγράφαμε θανάτους από COVID. Καταγράφαμε το σύνολο των θανάτων από COVID συν τους θανάτους που μπορεί να συνέβαιναν με οποιοδήποτε άλλο πραγματικό αίτιο και απλά είχαν ένα θετικό τεστ για γενετικό υλικό του ιού. Αυτό δεν λέγεται ούτε με COVID, έτσι. COVID, κύριε Σαχίνη, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει δώσει και τον ορισμό του θανάτου COVID από τον Απρίλιο του 2020. Και τα λέγαμε μαζί, κύριε Σαχίνη, τον Μάιο του 2020, όταν μέλος Επιτροπής του ΕΟΔΗ, σε δική σας ερώτηση για ασθενή από τροχαίο με κρανοκεφαλική κάκωση, που θα πεθάνει από την κρανοκεφαλική κάκωση και θα βρεθεί θετικό σε τεστ, τον ρωτήσατε, πώς θα, ο κύριος Σουρβίνος, ήταν να σας πω και το όνομα, πώς θα, γιατί δημόσια το κάνατε, πώς θα καταγραφεί αυτός ο ασθενής, και σας απάντησε ότι θα καταγραφεί ως θάνατος COVID. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται μέχρι σήμερα ότι ήταν το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο έγγραφό του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε και παράδειγμα ένα τροχαίο που πέθανε από αιμορραγία από το τροχαίο, είχε και θετικό τεστ για τον COVID και έγραφε: αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος COVID και δεν πρέπει να καταγράφεται ως τέτοιος. Κύριε Φαρσαλή, για να καταλάβετε το επίπεδο της αξιοπιστίας. Άρα, εδώ μιλάμε για μια τεράστια θνησιμότητα μέσα στις ΜΕΘ, που όμως δεν μας δίνει πληροφορίες για το αν είναι πραγματικά θνησιμότητα COVID. Μπορεί να είναι ένα σωρό άλλα αίτια και ταυτόχρονα υπήρχε και ένα θετικό τεστ. Και δεν ξέρουμε μάλιστα πόσοι είναι με COVID που κατέληξαν έτσι και πόσοι απλά είχαν ένα θετικό τεστ και είχαν άλλα προβλήματα που τους οδήγησαν εκεί. Εσείς πολύ και σωστά. Τέλος, ναι, ναι. Και ναι. Τέλος, να σχολιάσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε τελικά από τι πέθαναν αυτοί οι ασθενείς μέσα στη μονάδα. Για παράδειγμα, δεν μας έχει πει κανένας
σε τι ποσοστό οι νοσηλευόμενοι στην μονάδα εμφάνιζαν ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Με ποια μικρόβια, κλεψιέλα, συνετομπάκτερ, ψευδομονάδα, εγώ δεν τα λέω τυχαία αυτά, τα λέω επειδή γνωρίζω ποια ήταν τα κυρίαρχα μικρόβια στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, και να δούμε και ποιος έχει ευθύνη, διότι κύριε Σαχίν είναι πάρα πολύ ωραία και μελέτες να βγάζουμε και σχόλια να κάνουμε εκ όταν υστέρων. Έχουμε καταδίωκτα. Ναι, έτσι, ναι, και εκ ναι. των υστέρων βέβαια. Ναι. Εξηλαίωση δεν μπορεί να υπάρξει όταν αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν ήταν μέρος του συστήματος και ήταν υπεύθυνοι για αυτή τη στρατηγική που κατέληξε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Εκεί που θα μας έσωζαν να έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο στους θανάτους, να συνεχίζονται να καταγράφονται θάνατοι, να συνεχίζουν να μας λένε για επιχειρήσεις ελευθερίας, εντάξει το σταματήσαμε βέβαια τώρα, είδαμε τα αποτελέσματα. Έτσι. Δεν μπορεί γενικώς, και αυτό είναι γενικό φαινόμενο, δεν αφορά μόνο τα υγειονομικά, σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ακαταδίωκτο και έλλειψη. Θα πάμε εκεί, επιτρέψτε μου λίγο. Αυτό είναι λογικό. Έχετε δίκιο και δεν, θα μείνετε λίγο. Ακούστε όμως, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή τη μελέτη, γιατί πάνω σε αυτή υπάρχει και πολιτική κόντρα που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Βεβαίως. Ναι. Όμως, σωστά εσείς λέτε, έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό 72,7 εντός μεθ και έχουμε το ασύλληπτο 97% εκτός μεθ. Εγώ λοιπόν για την εντός μεθ μας είπατε, για την εκτός μεθ αντιλαμβάνομαι ότι το 97% αφορά ανθρώπους βαριά περιστατικά, έτσι όπως περιγράφεται, με COVID. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Αφορά, δεν ξέρω αν είναι με COVID, αφορά όμως περιστατικά τα οποία διασωληνώνονταν σε λάθος χώρο. Αυτό, με προλάβατε τώρα, ακούστε με προλάβατε. Όταν άνοιξε αυτή η συζήτηση από βήματος της Βουλής, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, είπε φέρτε μου μία μελέτη, πού τα βρήκατε. Λοιπόν, και εδώ έρχεται σήμερα και μας λέει η μελέτη, άρα τα στοιχεία υπήρχαν και τότε, γιατί ήταν σε real time, ασχέτως αν τα χρησιμοποιεί για μία έρευνα, να η ευθύνη του κυρίου Λύτρα. Τότε γιατί δεν βγήκε λοιπόν να πει ο ίδιος, να τι λένε τα στοιχεία. Λοιπόν, έχεις κόσμο εκτός μεθ να διασωληνώνεται και δεν το σχολιάζει κανείς. Εκτός μεθ να διασωληνώνεται. Καταλάβατε. Εκεί οφείλεται η θνητότητα, αλλά και πάλι θα επαναλάβω ότι και το 72,73% θνητότητα εντός μεθ δεν είναι. Προφανώς. Θα πρέπει να μας κάνει περήφανος. Έχετε δίκιο εσείς. Αλλά εγώ με σοκάρει το ποσοστό ανθρώπων που διασωληνώθηκαν εκτός μεθ. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή, γι' αυτό δεν υπάρχει ευθύνη. Αυτό ρε, λέω. Περίπου το 8% των συνολικών διασωληνώσεων, έτσι. Δηλαδή από τους 14.000 συνολικά, οι 1.110 διασωληνώθηκαν εκτός μεθ. Είναι το 8% των διασωληνώσεων. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν είμαστε και τα στοιχεία. Ναι. Το πρόβλημα που προκύπτει, προκύπτει από ένα θέμα το οποίο το είχαμε θίξει πολύ παλιότερα και είναι η αδιαφάνεια. Τα στοιχεία αυτά που βρίσκονται και γιατί δεν είναι διαθέσιμα σε όλους. Γιατί πρέπει να τα έχει μόνο ένας ή δύο ή συγκεκριμένοι και να τα αναλύουν όποτε θέλουν, όποτε νομίζουν, όπως θέλουν και όπως νομίζουν. Αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Και να κάνουμε όλοι όσοι θέλουν τέλος πάντων να κάνουν τις αναλύσεις που κρίνουν και θέλουν να κάνουν. Όχι να ζητάμε μέσω πανεπιστημίου στοιχεία και να μην μας απαντάει ο ΕΟΔΗ ούτε καν ότι έλαβε το email με το αίτημά μας, γιατί αυτό συνέβαινε παλαιότερα. Και πιθανότητα αυτό συνεχίζει και συμβαίνει. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά που αφορούν μια πανδημία, αφορούν δηλαδή 10 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα για ανάλυση από όλους. Όχι για ανάλυση από ορισμένους και όχι για ανάλυση όπως θέλουν οι ορισμένοι. Επαναλαμβάνω και σας είπα αναπάντητα ερωτήματα. Δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι από COVID ή με ένα θετικό τεστ. Δεν γνωρίζουμε πόσοι έχουν κάνει ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Και αυτά, ξέρετε, αντικατοπτρίζουν ευθύνες. Η ενδονοσοκομιακή λοίμωξη, γιατί συμβαίνει και γιατί συμβαίνει στο βαθμό που συμβαίνει, εφόσον συμβαίνει. Και ποια είναι η ευθύνη εκείνων που δεν προχωρούν σε απολυμάνσεις, δεν λαμβάνουν μέτρα για να εμποδίσουν την μετάδοση αυτών των ανθεκτικών ενδονοσκοπιακών μικροβίων.
Δεν έχουμε απαντήσεις, κύριε Σαχίνη. Στο σκοτάδι, όποτε θέλει, όποιος έχει πρόσβαση, βγάζει αυτά που θέλει και κρίνει. Άρα, κύριε Φαρσέλη. Αυτά προκύπτουν από την αδιαφάνεια, κύριε Σαχίνη, και υπάρχουν ευθύνες και εκεί. Σωστά. Άρα, κύριε Φαρσέλη, τρία χρόνια μετά, 3,5. Περί της διαχείρισης δεν νομίζω, αν και με ενδιαφέρει να ακούσω ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη δημόσια υγεία και για τα μέτρα της, ποτέ δεν έγινε ουσιαστική κουβέντα, όλο δε βήμα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Όταν συζητούσαμε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Σαχίνη, ξέρετε τι ακούγαμε μόλις ξεκινούσε κάθε επόμενο κύμα? Ότι τώρα δεν προλαβαίνουμε. Φτάσαμε μετά από 1,5 χρόνο να μου λέει συνάδελφός σας πάλι ότι δεν προλαβαίναμε. Δηλαδή το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι του 2021. Και δεν καταλάβαινε γιατί συνεχώς θέταμε το ίδιο ζήτημα από το πρώτο κύμα, ας το πούμε πρώτο, δηλαδή από την άνοιξη του 2020, το αναμενόμενο δηλαδή, και συνεχώς φτάναμε τελευταία στιγμή να μην προλαβαίνουμε, λέει, να οργανώσουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω εγώ ποιες ήταν τα αποτελέσματα των lockdown, ποιες ήταν τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και εκβιαστικά απέναντι σε ανθρώπους που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, και εννοώ ως οικονομικός εκβιασμός. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Είδατε εσείς να σταματήσει η διασπορά, να σταματήσει η μετάδοση? Είδατε να είχαμε καμία αλλαγή? Τη χρονιά των εμβολιασμών, μάλιστα, είχαμε και τα χειρότερα, τους χειρότερους αριθμούς σε σχέση με τις μολύνσεις, τις μεταδόσεις, ενώ είχαμε βάλει τα μαζικά τεστ δύο φορές την εβδομάδα από φοιτητές μέχρι όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς τίποτα. Αυτά ήταν μέτρα τα οποία συνέβαλαν στην οικονομική υγεία ορισμένων και όχι στη δημόσια υγεία, κύριε Σαχίνη. Νομίζω ότι τα μέτρα εν τέλει και σε βάθος χρόνου, και το έχουμε πει και μαζί, θα κοστίσουν περισσότερους θανάτους από τον ίδιο τον ιό. Και το ίδιο ακριβώς θα συμβεί, άσχετο βέβαια θέμα, αλλά απλά να το σχολιάσω, και με την ενεργειακή και επισητιστική κρίση που έρχεται. Οι θάνατοι στην Ευρώπη θα είναι πολύ υψηλότεροι από τους θανάτους από τον ιό. Απλά, κύριε Σαχίνη, δεν θα έχουμε ένα πρωτοσέλιδο να λέει σήμερα είχαμε τόσες χιλιάδες κρούσματα, τόσους διασωληνωμένους και τόσους θανάτους, γιατί θα είναι πολλά και διάφορα τα αίτια, τα οποία όμως θα σχετίζονται ακριβώς είτε με τα μέτρα και με την κοινωνική, ψυχική και σωματική βλάβη που προκάλεσαν σε βάθος χρόνου όλα αυτά τα μέτρα, είτε με την ενεργειακή και επισητιστική κρίση η οποία έρχεται και η οποία θα ρίξει δραματικά το βιωτικό επίπεδο των πολιτών στις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Προσέξτε, μιλάμε για, εδώ κινδυνεύουμε με εξαφρικανισμό κυριολεκτικά. Ξέρετε, η ενέργεια, τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα, όχι, σχετικά είναι όλα, ναι, ναι, σχετιζόμενα είναι. Ξέρετε, η ενέργεια είναι ένα από τα βασικά συστατικά για την αύξηση του βιωτικού επίπεδου της ανθρωπότητας γενικότερα, και δεν μιλάω για τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ποια ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που αύξησαν δραματικά το βιωτικό επίπεδο και τη δημόσια υγεία στην ανθρωπότητα? Ήταν το ψυγείο, κύριε Ζαχίνη. Διότι με το ψυγείο για πρώτη φορά είχε όλη η ανθρωπότητα, όλος ο κόσμος, πρόσβαση σε ασφαλή και καλής ποιότητας τροφή, διότι μπορούσε να συντηρηθεί. Το ψυγείο είναι μία από τις εφευρές που τι χρειάζεται για να λειτουργήσει? Ενέργεια, κύριε Ζαχίνη. Η ενέργεια και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών είναι παράλληλες γραμμές. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν παράλληλα. Και στερούμαστε δηλαδή ένα βασικό εργαλείο επιβίωσης και βιωτικού επίπεδου. Και γιατί το στερούμαστε? Εξηγήστε μου. Έχουμε κάποια οικολογική δραματική καταστροφή στον πλανήτη και το στερούμαστε? Έπεσε κάποιος κομίτης και έχουμε ζήτημα με την παραγωγή ενέργειας ή έχουμε ζήτημα με την παραγωγή τροφίμων? Τι συνέβη? Είχαμε κάποια οικολογική καταστροφή? Είχαμε κάτι άλλο στον πλανήτη? Όχι. Όλα αυτά συνέβησαν διότι εδώ και χρόνια λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες μας κατέληξαν, και ήταν δεδομένο ότι θα καταλήγαμε σε ενεργειακή φτώχεια. Όταν στην Ολλανδία, εν μέσω αυτής της κρίσης που είναι και επισητιστική, αποφασίζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει νόμους για την περικοπή των εκπομπών αζότου, δεν έχουμε μόνο το διοξείδιο του άνθρακα, έχουμε και το άζωτο, που καταλήγει στο κλείσιμο χιλιάδων αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων,
Σήμερα αυτό έγινε πριν από λίγους μήνες. Ναι. Τώρα, εν μέσω της κρίσης. Κυνηγάμε αυτό... τον ΟΠΟ γιατί θέλουμε το εργαστηριακό κρέας. Τι δεν καταλαβαίνετε, έχει πει ο κύριος Λύκος. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε τώρα, ξέρετε. Είναι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί πολύ παλαιότερα. Να σας επαναφέρω, παρακαλώ πολύ στο. Θα πρέπει να πει, είσαι πολύ αφελής να πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν αυτές τις αποφάσεις ήταν τόσο άσχετοι με το θέμα που δεν καταλάβαιναν ότι θα έρθουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα φτάνει η ενέργεια που παράγουμε από εκεί που θέλουμε εμείς δίθεν να την παράξουμε. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο άσχετοι με το αντικείμενο ή τόσο πολύ δεν έβλεπαν και πίστευαν ότι ο άνεμος ή η ηλιακή ενέργεια θα μας προσφέρει την ενέργεια που είχαμε μέχρι τώρα από τα ορυκτά καύσιμα. Νομίζω ότι ήταν ζήτημα. Καλά κάνατε, γιατί δεν είναι μεμονωμένο, έχετε δίκιο. Λέει εδώ ο φίλος μου όμως, ο Νίκος από το Λονδίνο, και επανέρχομαι στο θέμα της πανδημίας. Η μελέτη, λέει, του κύριου Λίτρα είναι μόνο στον ιστότοπο, κύριε Φαρσαλινέ, του Μέντρι Εξιβ προς το παρόν. Το οποίο σημαίνει ότι το άρθρο, όπως είναι ανεβασμένο στον ιστότοπο αυτό, δεν έχει δεχτεί κριτική από κριτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφισβητώ, λέει, τα δεδομένα. Λέει όμως κάτι για σας αυτό, ρωτάει ο Νίκος. Κοιτάξτε, δηλαδή, μπορεί να γίνει κριτική για διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, στην πολυπαραγωγική ανάλυση δεν συμπεριέλαβε την ηλικία την οποία την είχε στην αρχή και μπορεί να αλλάζαν κάποια στοιχεία. Κατά τα άλλα, εδώ μιλάμε για μια απλή παράθεση των αριθμών. Και μια στατιστική ανάλυση, η οποία εκ πρώτης όψης δεν τη βλέπω να είναι και προβληματική ή να έχει. Μην επεκταθείτε, γιατί έχω πολλά ερωτήματα και θέλω να. Θέλω να πω ότι το ότι πέθανε το 98% δεν αμφισβητείται, εκτός αν έκανε λάθος στα νούμερα τα οποία μετέφερε στον πίνακα. Έτσι. Δηλαδή, αυτά τα οποία μας αφορούν και δεν ασχοληθήκαμε, ας πούμε, με τους παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα, αλλά αυτά που μας αφορούν είναι απλή παράθεση αριθμών. Εκεί δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα της αξιολόγησης από κριτές για το αν πέθανε το 98% εκτός μεθ ή το 73% εντός μεθ. Νομίζω ότι τα νούμερα είναι νούμερα. Λέει ο φίλος ο Νίκος από τη Ρόδο. Καλημέρα, κύριε Φρασαλινέ. Έχετε δίκιο ότι τα στατιστικά με λάθη επιλαθών στις καταγραφές έχουν γίνει κόμπος, αν όχι γόρδιος δεσμός, τόσο πολύ ώστε βολεύουν όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις, ακόμη και τις αντίθετες. Ένα είδος υπεραγοράς για όλους. Αποτελούν μια δεύτερη, λέει λοιπόν, παράλληλη πανδημία στρεβλώσεων που έλεγε και ο κύριος Ιωαννίδης. Μήπως αποτελούν πλέον ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο που θα πρέπει να μελετήσουν οι επόμενες γενιές. Νομίζω ότι ιστορικά θα πρέπει να μελετηθεί αυτό, διότι είχαμε μια απίστευτη χειραγώγηση. Είχαμε μιλήσει και διατηρώ και την πατρότητα του όρου COVID ψύχωσης. Σε δικιά σας ραδιοφωνική εκπομπή το είχα πρωτοαναφέρει το 2020. Είχαμε μια απίστευτη χειραγώγηση των πολιτών σε μια επιχείρηση τρομοκρατίας και εκεί χρησιμοποιήθηκαν νούμερα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ακριβώς για να επιβάλλουν αυτή τη τρομοκρατία. Αυτό βέβαια σε κάποια στιγμή γύρισε μπούμεραγκ, διότι φτάσαμε να έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και αρχίσαμε να μιλάμε από με. Θυμάστε ότι όταν τα λέγαμε εμείς και τα λέγαμε με πολύ έτσι, χαμηλούς τόνους, διότι έβγαινε ο καθένας και σε χαρακτηρίζει όπως ήθελε. Τελικά φτάσαμε στο σημείο εκείνοι οι οποίοι χαρακτήριζαν όσους τολμούσαν να μιλήσουν για από ή με COVID και έλεγαν ότι είμαστε αρνητές της πανδημίας να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να διαρριχνύουν τα ημάτια τους λέγοντας ότι όχι, δεν είναι θάνατοι πολλοί διότι βάζαμε και τους με COVID και όχι από COVID κτλ. Καταρχάς αυτό είναι πρωτοφανές στην ιατρική ιστορία. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, εγώ από αγροτικός γιατρός γράφω πιστοποιητικά θανάτου και έγραφα αιτίες θανάτου. Δεν είναι καμιά τρομερή επιστήμη το πώς καταγράφεις ένα πιστοποιητικό θανάτου και πώς καταγράφονται οι αιτίες θανάτου. Ακόμα και αν ήταν τρομερή επιστήμη και να μην γνώριζαν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως σας είπα, έχει δώσει οδηγίες και παραδείγματα, κύριε Σαχίνη, και με παραδείγματα από τον Απρίλιο του 2020. Δεν κατάλαβα γιατί και εμείς και άλλες χώρες αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε άλλο μη επιστημονικό τρόπο και να παρουσιάζουμε, προσέξτε, ψευδώς ότι ακολουθούμε το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το έχει πει επανειλημμένος ο Υπουργός, το έχει πει ακόμα και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ότι ακολουθούμε το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και το λένε, κύριε Σαχίνη, ενώ
Και εσείς σήμερα, αν ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί είναι διαθέσιμο για όλους. Δεν είναι κανένα μυστικό. Είναι πρωτοφανές αυτό που έχει συμβεί. Και έχουμε ξεκάθαρα χειραγώγηση. Έπαιξαν με τα νούμερα, έπαιξαν και με τους θανάτους, μέχρι εκεί που τους βόλευε. Και γι' αυτό είπα ότι ως προς την εικόνα για τον COVID, αυτή η μελέτη δεν μας λέει τίποτα, διότι δεν καταγράφαμε θανάτους από COVID μόνο. Καταγράφαμε και θανάτους οι οποίοι απλά είχαν ένα θετικό τεστ, τους παρκάραμε σε μια κλινική COVID. Σκεφτείτε, είπε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας ότι ένα έμφραγμα ή ένα κεφαλικό που έβγαζε ένα θετικό τεστ πήγαινε στην κλινική COVID. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγκεφαλικό το οποίο δεν νοσηλεύεται σε μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων έχει αμέσως διπλάσια θνησιμότητα. Διπλάσια πιθανότητα να πεθάνει δηλαδή. Χαίρομαι με τον τρόπο που το ξετυλίγεται, είναι απλώς, αλλά βλέπω εδώ από τα μία, τα καταλαβαίνει αμέσως ο κόσμος. Λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Άρτα, καλημέρα λέει κύριε Φαρσαλινέ. Με δεδομένη τη νέα μελέτη που δείχνει λέει ένα 21% αύξηση θνητότητας από την πρώτη μελέτη, έχει παίξει ρόλο κατά τη γνώμη του κυρίου Φαρσαλινού και η αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας στο προσωπικό, όπως με τις αναστολές των υγειονομικών πεθάναν αυτοί από την πείνα, άλλο θέμα αυτό. Πού ήταν λέει τα κόμματα τότε που ψήφιζαν υπέρ και από χθες καταγγέλουν την κυβέρνηση για τους θανάτους της ΜΕΘ? Και επίσης θέλω να το ρωτήσω, λέει, οι συγγενείς των θανόντων έχουν δικαίωμα προσφυγής κάπου στη δικαιοσύνη? Καλά, για το δεύτερο δεν είμαι νομικός βέβαια, αλλά είναι προφανές ότι έχουν δικαίωμα προσφυγής. Τώρα δεν ξέρω τι δικαιοσύνη θα βρουν. Διότι έχουμε ακούσει τα απίθανα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα βέβαια είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά έχουμε ακούσει και από τη δικαιοσύνη να εκφράζει απίστευτες απόψεις, ακόμα και από τις εισαγγελίες του Αρείου Πάγου. Οπότε δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι δικαιοσύνη θα αντιμετωπίσει, και πραγματικά λυπάμαι που το λέω έτσι, γιατί είμαστε μια δυτική δημοκρατική χώρα υποτίθεται. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη ο καθένας. Θέλετε να θυμίσουμε ένα θέμα που αναδείξαμε εμείς το 20 στην εκπομπή σας στην τηλεοπτική, τις κηδείες COVID? Μάλιστα. Έχετε δει να γίνει τίποτα? Όχι. Ακόμα οι κηδείες COVID γίνονται με αυτό το δραματικό, το τραγικό, το προσβλητικό για τον νεκρό και για τους συγγενείς τρόπο? Όχι, ακόμα. Όχι. Έχει μια αλλαγή. Ακόμα. Με συγχωρείτε, να είστε δίκαιος. Δεν πηγαίνουν πια οι κάμερες να δείξουν πόσο φυσκάραν τα νεκροταφεία, τα θυμάστε? Και τα GCB ανοίγουν ενός λάκους. Αυτό έφυγε. Άλλο αυτό, ναι. Ή οι απομονώσεις. Πάμε σε απομονωμένο σημείο να κάψουμε τους θανόντες COVID. Αλλά οι αστροναύτες, τα τυλιγμένα φέρετρα, τα τυλιγμένα σώματα, και να μην μπορεί ένα συγγενής να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τον άνθρωπό του, το οποίο είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό. Ξέρετε, όλα τα έγγραφα και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λέγχων Σημάτων και από το Αμερικανικό Κέντρο Λέγχων Σημάτων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σέβονται τον τελευταίο ασπασμό στο νεκρό. Αναφέρουν, κύριε Σαχίνη, ότι ακόμα και σε θρησκείες όπως στους Εβραίους, σε θρησκείες όπου περιποιούνται το σώμα, και αυτό είναι το έθιμο της θρησκείας, να περιποιείται το σώμα η οικογένεια του νεκρού, ότι επιτρέπεται σε θανόντα COVID. Το αναφέρουν τα έγγραφα, κύριε Σαχίνη, και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και του ΕΟΒΗ, το οποίο αντέγραψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Και τι κάνουμε εμείς? Με απόφαση ενός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, πρώην πλέον, του κυρίου Πρεζαράκου, θα λέμε ονόματα γιατί έχουμε το έγγραφο και το είχαμε δείξει, έχουμε τυλιγμένα σώματα, τυλιγμένα φέρετρα, αστροναύτες, μια γελία τελείως προσβλητική εικόνα, και οι συγγενείς να μην μπορούν να αποχαιρετήσουν τον νεκρό τους, που μπορεί να είχαν να τον δουν και εβδομάδες πριν, διότι και στο νοσοκομείο νοσηλευόταν, δεν μπορούσαν να πάνε να δουν τον άνθρωπό τους. Έτσι είχαν μόνο τηλεφωνική επικοινωνία για όποιον είχε κινητό και μπορούσε να το χειριστεί. Ως προς το πρώτο σκέλος ερώτησης. Ναι. Σας πάω γρήγορα για να προλάβω, είναι πάρα πολλά. Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Δηλαδή, κατά πόσο έπαιξε ρόλο η αποδυνάμωση σε προσωπικό και η αναστολή υγειονομικών και πάει λέγοντας. Μα εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Σύμφωνα με μονόστιλο της Καθημερινής, τα 2 χρόνια της πανδημίας δανείστηκε η χώρα 50 δισεκατομμύρια.
Εξηγήστε μου, για μια πανδημία που δανειστήκαμε 50 δισεκατομμύρια και υποτίθεται τι αντιμετωπίζαμε, υγειονομικό πρόβλημα. Άρα τι θα ενισχύαμε, το σύστημα υγείας. Εξηγήστε μου πώς γίνεται σήμερα να έχει γκρεμιστεί όλο το σύστημα υγείας και το ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε διάλυση, κύριε Σαχίνη. Σε διάλυση να φεύγουν οι γιατροί, να παρετούνται γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες και να μην πηγαίνει άλλος να καταθέσει τα χαρτιά του όταν γίνονται προκηρύξεις. Στο νοσοκομείο Λαμίας δεν υπάρχει παιδιατρική κλινική, κύριε Σαχίνη. Έχουν κάνει σύμβαση με ιδιώτη παιδίατρο να βλέπει τα νεογνάτα να γεννιούνται, το αντιλαμβάνεται. Συγγνώμη, μόνο στη Λαμία. Τώρα Έθιμνο έχει με μπλοκάκι ιδιώτες, οι οποίοι πάνε και στα ΤΕΠ να κάνουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα οποία κάποτε τα βλέπαμε σε νησιά με λίγους κατοίκους και λέγαμε οι άνθρωποι τι αντιμετωπίζουν, να μην έχουν παιδίατρο, να μην έχουν τυχή ειδικότητα, τα βλέπουμε σε κεντρικούς νομούς της υπηρετικής Ελλάδας. Και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Και όλοι είναι στη θέση τους, κύριε Σαχίνη. Όλοι στη θέση τους. Κανένας δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Και τελικά, πού πήγαν τα 50 δισεκατομμύρια αν δεν ενισχύθηκαν τα νοσοκομεία? Μετά έχουμε τους υγειονομικούς αναστολή, οι οποίοι κάποτε έκανα και το λάθος και τους χαρακτήρισα την κατάσταση όμοια με τους εξόρους του στη Γιάρο και στη Μακρόνησο. Που δεν ισχύει αυτό, κύριε Σαχίνη, γιατί στη Γιάρο και στη Μακρόνησο τους τάιζαν κιόλας. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε δικαίωμα να εργαστούν κάπου αλλού. Διότι αν εργαστούν κάπου αλλού, τότε απολύονται μόνιμα από την εργασία τους. Και έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος. Δεν υπάρχει ίχνος φιλότιμου και ντροπής. Και όχι μόνο στην συμπολίτευση και στην αντιπολίτευση που δεν πιέζει καθημερινά. Είναι χιλιάδες οικογένειες. Ναι. Οι οποίες όχι απλά παίρνονται, δεν μπορούν να διαβιώσουν. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης. Ναι, και το πληρώνουμε κι εμείς όμως. Εννοείται αυτό. Ναι, ναι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης. Κύριε Φαρσαλινέ, λέει, εσείς θυμηθήκατε τα φέρετρα με το σελοφάν το ειδικό. Γιατί ξεχάσατε, λέει, που μας είχαν τρελάνει με τους θαλάμους αρνητικής πίεσης, τους είδατε, λέει, μετά πουθενά. Μα είναι δυνατόν, θάλαμε αρνητικής πίεσης και το είδαμε μάλιστα και στην ευλογία των πυθίκων. Αν θυμάστε τα πρώτα περιστατικά, νοσηλεύτηκαν σε θάλαμα αρνητικής πίεσης. Κύριε Σαχίνη, ναι, αντί να φτιάξουμε. Να οργανώσουμε τα νοσοκομεία με σοβαρό τρόπο, φτιάξαμε θαλάμους αρνητικής πίεσης και θα είχαμε 5-10 περιστατικά ή 50, ξέρω εγώ, σε όλη την Ελλάδα και χρειαζόμασταν τον ειδικό χώρο για να τα βάλουμε. Αυτές είναι ευθύνες οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν θα αποδοθούν ποτέ. Διότι όλοι αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις και αυτές τις στρατηγικές έχουν το καταδίωκτο, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το καταδίωκτο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα δικαστήριο ή όχι και μπορεί να γίνει αποδεκτό. Δεν ξέρω τι είδους δικαιοσύνη έχουμε σήμερα, βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω. Σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει καταδίωκτο και έλλειψη λογοδοσίας για ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις που αφορούν όλους τους πολίτες. Ο φίλος ο Κώστας λέει: κύριε Φαρσαλινέ, συνονόματό σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά είπα τόσα είπατε για τη μελέτη. Στο τέλος της όμως υπάρχει μια παράγραφος που θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε και μου τη στέλνει. Λέει εδώ, σας διαβάζω τι μου γράφει. Α, είναι από τη μελέτη, το έχει αποσπάσει αυτούσιο. Από την άλλη πλευρά, γράφει ο κύριος Λίτρας, δεν βρήκαμε στατιστική συσχέτιση μεταξύ της θνησιμότητας και του αριθμού των δόσεων του εμβολίου COVID που ελήφθησαν. Αυτό υποδηλώνει ότι παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στην πρόληψη σοβαρής νόσου και του θανάτου από COVID, εάν ένας ασθενής έχει ήδη διασωληνωθεί ως αποτέλεσμα σοβαρής νόσου COVID, είναι η ποιότητα της περίθαλψης και όχι ο εμβολιασμός που μπορεί να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση και θάνατο. Πώς το σχολιάζετε? Είναι μια θεωρία η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύει ή όχι. Όπως σας είπα, όταν δεν έχεις τα στοιχεία και δεν μπορείς να κάνεις τη δική σου αξιολόγηση και τη δική σου στατιστική ανάλυση, για παράδειγμα, το συμπέρασμα προέκυψε από μια πολυπαραγωγική ανάλυση, την οποία αναφέρω εγώ ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρω αν αυτό θα άλλαζε κάτι, η ηλικία δεν έχει ληφθεί υπόψη ως παράγοντας. Ενώ η ηλικία φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη θνησιμότητα, στη μονοπαραγωγική ανάλυση. Στην πολυπαραγωγική δεν μπήκε μέσα και δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Και δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι εφόσον έμπαινε. Παρ' όλα αυτά, είναι μια θεωρητική προσέγγιση, η οποία μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Εγώ ξέρω ότι και στα βαριά περιστατικά, ό,τι αγωγή είναι να δώσει, θα τη δώσει. Και αγωγές οι οποίες βοηθούν συμβάλλουν στην ελάττωση της θνησιμότητας. Για παράδειγμα,
είτε είναι βαρύ το έμφραγμα, είτε είναι ελαφρύτερο το έμφραγμα, ασπιρίνη θα δώσει, κύριε Σαχίνη. Και ασπιρίνη θα βοηθήσει όλους. Εδώ είχαμε μια οριζόντια θνησιμότητα. Δηλαδή, είτε είχες κάνει τρεις δόσεις εμβολίου, είτε μία είτε καμία, αυτό που μας είπε εν ολίγης είναι ότι τα πράγματα ήταν τα ίδια, με μια τάση να είναι χειρότερα όσο περισσότερες δόσεις κάνεις, η οποία δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Άρα μου λέτε με αυτό που είπατε, διότι... κύριε Φαρσαλινέ, συγγνώμη, με αυτό που είπατε για τις αγωγές, αν τότε, δεν λέω μετά με τις μεταλλάξεις, υπήρχαν τα μονοκλονικά και τα δίναν, μπορεί να ήταν καλύτερη η κατάσταση. Ναι, μόνο που τα μονοκλονικά, κύριε Σαχίνη, δίνονται εκ των προτέρων, δηλαδή πριν ναι, εντάξει, βαριά νόσο και εντάξει, δεν έχετε καμία, δίκιο, έχετε δεν δίκιο, καμία θέση στην βαριά νόσο. Εδώ δεν ήρθαν καν, ήρθαν με χρονό καθυστέρηση, ναι, εντάξει. Ναι, και δίναμε την Remdesivir, η οποία ενώ είχε αποδείξει ότι δεν προσφέρει τίποτα, κόστιζε και 2.500 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, η δόση, εννοώ το σχήμα, το κάθε σχήμα, και παρόλα αυτά τη δίναμε σοριδών. Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Έχετε... Τα έχουμε συζητήσει και από την εκπομπή σας πρώτο ξεκίνησε. Η Ελένη λέει, ναι, 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 βεβαίως. Το μονοκλονικό. Βεβαίως, δυστυχώς όταν ήρθαν και πέταξε το πουλάκι. Λέει η Ελένη, πού βρισκόμαστε κατά τη γνώμη σας πλέον, κύριε Φαρσαλινέ, με την ιστορία του COVID? Η γνώμη μου είναι ότι το ζήτημα της πανδημίας και του COVID γίνεται θέμα μόνο για να αποπροσανατολίσει από τα σοβαρότατα και πραγματικά προβλήματα επιβίωσης τα οποία αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες και θα αντιμετωπίσουν ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή, ο ιός έγινε ενδημικός, κάτι το οποίο λέγαμε από το τέλη του 2020, αν θυμάστε, σε εκπομπές σας. Από τη στιγμή που έγινε ενδημικός, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ποτέ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι να φορέσουμε μάσκες στα παιδιά, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να περιορίσουμε, τι να περιορίσουμε, δεν περιορίζει τίποτα. Τελείωσε. Θα νοσήσουμε όλοι και θα ξανανοσήσουμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο ιός θα κυκλοφορεί όπως κυκλοφορούν τα κοινά κρυολογήματα. Είναι ξεκάθαρο. Περίπτωση να περιοριστεί ή να σταματήσει η μόλυνση και η μετάδοση δεν υπάρχει. Τα λέγαμε όλο το 2021. Ότι τα εμβόλια για να προσφέρουν ανοσία της αγέλης θα πρέπει να είναι μακροχρόνιας προστασίας, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες, να προσφέρουν μακροχρόνια ανοσία και να έχουν αποστηρωτική ανοσία, δηλαδή να εμποδίζουν σχεδόν πλήρως τη μετάδοση. Μόλις και τη μετάδοση. Μάλιστα. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα ο ιός είναι ενδημικός. Τώρα, το να συζητάμε για το πόσα κρούσματα έχουμε κάθε μέρα σε κάτι το οποίο είναι καθημερινότητα πλέον και θα υπάρχει ο ιός και θα κυκλοφορεί και θα μεταλλάσσεται και συνέχεια να ακούμε παγκόσμιος συναγερμός για την χ μετάλλαξη, παγκόσμιος συναγερμός για την ψ μετάλλαξη. Έχει καταντήσει γραφικό, κύριε Σαχίνη. Είχα μετρήσει κάποια στιγμή και είχα βγάλει άρθρα εφημερίδων. Αν θυμάμαι καλά, 12-14 παγκόσμιους συναγερμούς είχαμε μετά το τελευταίο 1,5 χρόνο. Εντάξει, καταντάει πλέον γραφικό αυτό. Αντί να παίρνουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα για να περιορίσουμε και να σπάσουμε τις αλυσίδες. Το έχουμε πει 100 φορές. Λέει εδώ δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, κύριε Σαχίνη. Θα πρέπει να υπάρχει ατομική ευθύνη για κάποιον ο οποίος είναι υψηλού κινδύνου να προσέχει περισσότερο. Τώρα, αν κάποιος θέλει να σταματήσει να ζει και να κλειδωθεί μέσα σε ένα σπίτι επειδή κυκλοφορεί ο ιός, τι να σας πω. Και από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία και έγκαιρα θα ασχολείται με τον ασθενή και δεν θα τον έχουμε σπίτι του να περιμένει πότε και αν θα επιδεινωθεί. Και ταυτόχρονα να αναγνωρίσει και έγκαιρα μια επιδείνωση και να καταλήξει στο νοσοκομείο, θα πρέπει να έχουμε και σοβαρά νοσοκομεία. Που δυστυχώς μετά από την πανδημία και τα τόσα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν, δεν έχουμε, τα έχουμε καταστρέψει κιόλας. Το οποίο εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω ειλικρινά. Με 50 δισεκατομμύρια, τι μου είσαι καινούριο εσύ. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, μήπως κύριε Φαρσαλινέ, αν είχαμε επιλέξει ένα μοντέλο περίπου σαν τη Σουηδία και είχαμε αφήσει τη φυσική ανοσία με εμβολιασμό των ευπαθών ειδικών κατηγοριών ηλικιωμένων κτλ. Και δεν είχαμε lockdown, δεν θα είχαμε καταστρέψει και την οικονομία μας. Μα δεν τα λέγαμε αυτά. Τα λέγαμε και δυστυχώς πέσαμε μέσα. Θυμάστε όταν λέγαμε για τους Σουηδούς, τους δολοφόνους. Και τι λέγαμε, και χωρίς εξάρσεις. Λέγαμε, αφήστε να δούμε στο τέλος πώς θα καταλήξει. Και τότε να κρίνουμε αν ήταν δολοφόνοι Σουηδοί ή ήταν δολοφόνοι άλλοι. Τελικά αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι ήταν δολοφόνοι οι υπόλοιποι και όχι οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί έχουν πολύ λιγότερη θνησιμότητα από τον COVID από ό,τι έχουμε εμείς. Πολύ λιγότερη, κύριε Σαχίνη. Επίσης, δεν διάλυσαν το σύστημα υγείας τους, δεν διέλυσαν τη χώρα τους, δεν πήραν μέτρα ακραία τα οποία κατέστρεψαν την κοινωνία, την ψυχική υγεία, δημιούργησαν τεράστια οικονομικά προβλήματα και αυτά καταλήγουν σε σωματικά προβλήματα. Δεν έχουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα, να έχουμε
αυξημένη υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό η Σουηδία, από τις λίγες χώρες, η οποία έχει όλους αυτούς τους μήνες σχεδόν όλους αρνητική υπερβάλλουσα θνησιμότητα, δηλαδή έχει λιγότερους θανάτους από τους αναμενόμενους. Εμείς συνεχώς έχουμε αυξημένη θνησιμότητα, περισσότερους θανάτους από τους αναμενόμενους. Τα βλέπουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Είχαμε το σκληρότερο, το μακροβιότερο χρονικά και το πιο περιοριστικό lockdown στην Ευρώπη. Και τι καταφέραμε, δείτε τα νούμερα. Να δείτε τι καταφέραμε. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στον κόσμο σε θνησιμότητα ανά εκατομμύριο κατοίκους. Επειδή θα τα βάλει η πρώτη κοσάδα. Θα τα ξαναπούμε, αλλά θέλω κλείνοντας να γενικεύσω λίγο την εικόνα, το υπενιχτήκατε κι εσείς. Η ιστορία της πανδημίας έχει αφήσει πολύ βαθιά χαραγμένα, πέρα από τους ανθρώπους που χάσαν συνανθρώπους τους, γιατί ο ιός είχε φωνικές απολύξεις όπου χτυπούσε σε συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό, σκότωνε ανθρώπους, ναι. Είχε όμως και άλλες απολύξεις αυτή η διαχείριση, βαθιές πληγές. Είχε απολύξεις και στο επιστημονική κοινότητα, είχε αρθρογραφήσει είστε από αυτούς που μαχητικά αρθρογράφησε με την άποψή του. Δεν είπε να συμφωνήσουν όλοι, αλλά ακόμη και αυτό το δικαίωμα του να εκφράζετε την άποψή σας αμφισβητήθηκε. Άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή έρχονται πολυεπίπεδα στην κρίση, το είπατε και εσείς, είναι η ενέργεια, είναι η διατροφή, που η διατροφή ακουμπά τη δημόσια υγεία. Αν βγαίνει ένα συμπέρασμα πια και επιστημονικά και πολιτικά, συγγνώμη, πού οδηγούμαστε ως κοινωνίες? Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι οδηγούμαστε σε μια ραγδαία πτώση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, μια κατάσταση ακραίας εξάρτησης των πολιτών και μετατροπής τους σε έναν επέτη. Αυτό συμβαίνει. Τα κουπόνια και τα επιδόματα, κύριε Σαχινή, γίνονται και στην πραγματικότητα σε μετατρέπουν σε εξαρτώμενο από το κράτος για την επιβίωσή σου. Τι προκαλεί λοιπόν η εξάρτηση της επιβίωσής σου από το κράτος? Επιβάλλει την υπακοή και την ησυχία, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, όπως είπε πρακτικά ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, και θα πεινάς και δεν θα έχεις ενέργεια και θα χειροκροτάς. Διότι είπε ότι αυτοί οι οποίοι θα διαμαρτυρηθούν για την ενεργειακή και επιστημιστική κρίση θα είναι ριζοσπαστικοποιημένοι ακροδεξιοί αντιδημοκράτες, όπως ήταν εκείνοι που διαμαρτύρονταν για τα lockdown επί COVID. Βλέπετε πως το αφήγημα. Τα μπελάκια αμέσως, ναι. Στο αφήγημα μπαίνει και η πανδημία, διότι η πανδημία δημιούργησε ένα πάρα πολύ ωραίο για αυτούς ιστορικό. Ένα ιστορικό χαρακτηρισμών και επιβολής λογοκρισίας δια των χαρακτηρισμών, δια της εναπόθεσης ταμπέλας, ότι όποιος διαφωνεί μαζί μας δεν έχει δικαίωμα να διαφωνεί. Άρα είναι ακραίος, μέχρι ο παδός του Τραμπ, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χρησιμοποιούσαν. Αυτό είναι ένας τρόπος επιβολής λογοκρισίας, επιβολής ελέγχου στην άποψη, ελέγχου στην ενημέρωση, ελέγχου στην πληροφόρηση. Πριν από λίγες μέρες η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, που ήταν πρωτοπόρος σε αυτό το σκηνικό της πανδημίας, είπε ότι το ελεύθερο διαδίκτυο είναι εργαλείο πολέμου, είναι όπλο. Ακούστε, η ελευθερία στην έκφραση και στην άποψη είναι όπλο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μας έκανε μαθήματα λογοκρισίας. Είχε βγει και δηλώσει δημόσια ότι μόνο ό,τι ακούτε από την κυβέρνηση είναι αληθές και όλα τα άλλα είναι ψευδή. Καλά, μην αφήστε το. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε τις προληπτικές αγωγές, τα SLAP. Με συγχωρείτε. Τα ίδια γίνονται παντού. Αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο που αναφέρω. Αυτό είναι ευρωπαϊκό και ούτε καν ευρωπαϊκό. Ξεπερνά και τα όρια της Ευρώπης. Πάμε σε μια κατάσταση, καταρχάς, και λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αποβλάκωσης. Δηλαδή, είχαμε πει κάποτε ότι έχουμε μια νοητική αναπηρία η οποία βασίστηκε στον φόβο που ενστάλλαξαν στους πολίτες ότι θα πεθάνουν. Τώρα λοιπόν, ο φόβος επιβίωσης, επειδή δεν θα μπορείς να πληρώσεις την ενέργεια, τα τρόφιμα είναι πανάκριβα, θα δημιουργήσει ένα άλλο κύμα εξάρτησης από την κυβέρνηση, από τους κυβερνώντες, διότι θα περιμένεις το επίδομα. Και όσο είσαι εξαρτημένος, τόσο γίνεσαι στην πραγματικότητα σκλάβος, γίνεσαι επέτης, ταυτόχρονα όμως γίνεσαι και πολύ ήσυχος. Νομίζω βέβαια ότι θα φτάσουμε σε συνθήκες όπου πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε κοινωνική έκρηξη, όχι απλά ένταση, έκρηξη,
Και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε τώρα, γιατί τα τελευταία χρόνια και εν μέσω πανδημίας είχαμε ενίσχυση της δημόσιας τάξης αντί για της δημόσιας υγείας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Θυμάστε ότι την περίοδο της πανδημίας είχαμε εξοπλισμούς αστυνομίας με περιπολικά, με αγροτικά περιπολικά. Είχαμε διάφορα τέτοια που μας φαίνονταν περίεργα. Ο Μακρόν έφτιαξε ένα, λέει, σώμα εφέδρων αστυνομικών, 30.000 πολίτες στην πραγματικότητα, τους οποίους τους εξόπλισε και με όπλα. Περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω, κύριε Σαχίνη, φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε και άσκηση βίας από τις κυβερνήσεις προς τους πολίτες, διότι... θα καταργηθούν και άρθρα να... που λέει ο Λεωνίδας από τη Γιαννιτσά για τις διαδηλώσεις και πάει λέγοντας, ο φίλος ο Κώστας ο Γιαννικάκης, ναι, ο γιατρός από τη Ρώμη στέλνει μήνυμα και την καλημέρα του. Πάντως, λέει, κύριε Φασαλινά, από τη Ρώμη το στέλνει, σαν αδελφό σας. Ναι. Στην Ιταλία, σας ενημερώνω, λέει, οι εισαγγελείς στον Μπέργαμο συνεχίζουν κανονικά τις ανακρίσεις κυβερνητικών, γιατρών και ειδικών για τη δίκη σχετικά με την κακοδιαχείριση πανδημίας στην πρώτη φάση στην Ιταλία. Για να τα έχετε, λέει, αυτά. Γιατί δεν υπάρχει ακαταδίωκτο εκεί. Μάλιστα. Εδώ το ακαταδίωκτο συμπεριέλαβαν και το ενδεχόμενο να κληθούν να καταθέσουν, αν θυμάμαι καλά. Και ο φίλος ο Βασίλης. Δεν έπρεπε να τα εξηγήσει αν αυτά μπορούν να. Σωστά, σωστά. Εσείς όμως το είχατε πει. Είδατε εσείς να γίνεται διερεύνηση για κάτι. Δεν γίνεται για διερεύνηση για τίποτα. Για τίποτα απολύτως. Η πανδημία είναι σαν να μην συνέβη. Το τι έγινε, το πώς το διαχειρίστηκαν και τι αποτέλεσμα είχαμε, δεν αφορά κανέναν στη δικαιοσύνη. Αυτά συμβαίνουν με τα καταδίωκτα. Αυτά συμβαίνουν όταν η δικαιοσύνη κοιμάται. Και γι' αυτό είπα ότι δεν εξηλαιώνεται κανένας, ό,τι αλλαγή δηλώσεων και αν έκανε σήμερα, ό,τι και αν δημοσίευσε, ό,τι και αν πει, όσοι συμμετείχαν σε αυτό το έκτρωμα που λέγεται πανδημία, όσοι συμμετείχαν σε αυτό ως προς τη διαχείριση, ως προς την επικοινωνία, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Αλλά δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Κύριε Φαρσαλινέ, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επάνωδο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λέει ο φίλος μου Βασίλης, ακούγοντας τον κύριο Φαρσαλινό, καταλαβαίνω ότι πλέον πάμε σε κοινωνίες που θα ζούμε in vitro, εργαστηριακά, περιμένοντας επιδόματα και φιλανθρωπίες από πολίτες, δηλαδή ό,τι είχε μείνει σε υπηκόους. Αυτό μου γράφει ο Βασίλης. Ανθρωποφάρμες, κύριε Σαχίνη, ανθρωποφάρμες. Θα περιμένουμε το χέρι του κυβερνήτη και του κράτους να μας ταΐσει. Αυτό. Και θα μας ταΐζει και πανό.